Η είδηση που ενδιαφέρει από σήμερα πάρα πολύ κόσμο είναι το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά. Εδώ φαίνεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στη τιμή και ο πολέμος στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατα άκουγα τον κύριο Σταύρο Κουμουλά να λέει ότι αν έχουμε και την εμπλοκή του Ιράν σημαίνει ότι θα εκτοξευθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα πώς αυτή την ώρα τουλάχιστον τα έχουμε μπροστά μας και το τι είναι αυτό που περιμένουμε, τι είναι αυτό όχι που περιμένουμε, που φοβόμαστε θα πω καλύτερα, ζητώντας τη βοήθεια του κυρίου Κουμουλά. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αδουγεράκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του Ράδιο 94. Λοιπόν, καλά είμαστε εσείς? Καλά, δόξα να έχει ο Θεός. Λοιπόν, ξεκινάει η διάθεση σήμερα, έτσι, και το λέω έτσι και το ρωτώ, γιατί άλλοι λέγανε ότι όχι, σήμερα είναι τροφοδοσία των πρατηρίων, αύριο θα, από αύριο ξεκινάει η διάθεση, αλλά μάλλον είναι και τα δύο μαζί. Από σήμερα στην ουσία ξεκινάει και η τροφοδοσία προς τα πρατήρια και η διάθεση προς τους καταναλωτές. Σας άκουσα στο πρόλογο που κάνατε για το θέμα. Δεν νομίζω να ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο με αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο σε εμάς, τόσο πολύ το πετρέλαιο της θέρμανσης. Πιο πολύ ρωτάνε όσο αφορά ενημερωτικά για την τιμή του πετρέλαιου της θέρμανσης. Ελπίζουμε να γίνει λίγο σύμμαχος ο καιρός σε αυτό, ούτως ώστε να αρχίσει να υπάρχει έντονο και ζωηρό και έμπρακτο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές. Μα σαφέστατα, γι' αυτό το είπα κύριε Κουμουλά, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί κανένας μας αυτή την ώρα δεν μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη. Και όταν θα κρυώσει ο καιρός και όταν θα πάμε σε πιο φθινοπορεινά και σε πιο χειμωνιάτικα δεδομένα, το πρώτο μέλημά μας θα είναι να έχουμε μια εικόνα του ποια είναι η τιμή η οποία διαμορφώνεται. Αν και βέβαια από πρόσφατες δηλώσεις σας, εγώ πήρα εκείνο το μήνυμα που λέει ότι μπορεί να ξεκινήσουμε από κάπου, αλλά δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάνε και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εάν δεν είχαμε αυτή την εμπλοκή του πρόσφατου πολέμου του Ισραήλ, θα ήμασταν λίγο πιο σαφείς να δώσουμε μια εικόνα στους καταναλωτές όσο αφορά την τιμή. Εγώ απλά ενδεικτικά θα σας πω ότι η τιμή του πετρελαίου, τουλάχιστον για την πόλη του Ηρακλείου που μπορώ να είμαι πιο σίγουρος, θα ξεκινήσει γύρω στο 1 ευρώ και 40 λεπτά, όσο δηλαδή περίπου είχαμε προβλέψει και τις προηγούμενες ημέρες. Σε αυτό δηλαδή μας βοήθησε όσο αφορά η πτώση των διεθνών τιμών στις τιμές των καυσίμων και έτσι συμπαρέσυρε προς τα κάτω και το πετρέλαιο της θέρμανσης. Εάν λοιπόν δεν είχαμε αυτή την εμπλοκή του πολέμου, θα λέγαμε ότι οι προοπτικές στο εγγύς μέλλον θα ήταν να πάει ακόμα χαμηλότερα. Όμως εάν επιβεβαιωθεί, το ξανατονίζω αυτό, ότι υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, διότι εμείς είμαστε πελάτες όσο αφορά την προμήθεια των πετρελαϊδών από αυτή τη χώρα, τότε θα ισχύσουν τα εμπάργκο που θα πέσουν και οι κυρώσεις και από τον ΟΗΕ αλλά και από τον ΠΟΕ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα κλείσει η στροφή από εκεί, θα αναπτυχθούν άλλες αγορές, θα δημιουργηθεί και μια μορφής κερδοσκοπία όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και έτσι θα δούμε μια εκτόξευση των τιμών. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν αυτά τα σενάρια και να μείνουμε στα επίπεδα που μπορούμε τουλάχιστον να μιλήσουμε με ασφάλεια αυτή την περίοδο και ευελπιστούμε την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη να δούμε ακόμα χαμηλότερο και το πετρέλαιο της θέρμανσης. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα δούμε χαμηλότερα και τα δύο άλλα καύσιμα που ενδιαφέρουν τους καταναλωτές πάρα πολύ, και η βενζίνη αμόλυβη αλλά και το πετρέλαιο της Κίνης φυσικά. Μάλιστα. Κύριε Κουμουλά, είπατε ότι στο Ηράκλειο μια μέση τιμή στο 1,40 από σήμερα που ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αν θυμάμαι καλά, ναι? Σωστά. Ωραία. Μιλάτε μόνο για την πόλη του Ηρακλείου ή στην ενδοχώρα και σε κάποια πρατήρια, διότι παίζονται πάρα πολλά πράγματα που έχει να κάνει με το μεταφορικό, έχει να κάνει με το κόστος και με όλα τα υπόλοιπα. Ενδεχόμενα από σήμερα η τιμή παραπάνω? Εάν τη δούμε παραπάνω, δεν θα τη δούμε πάνω από 1 με 2-3 το πολύ λεπτά, όχι κάτι εξωφρενικό. Δηλαδή δεν νομίζω να το δούμε ούτε στην ενδοχώρα πάνω από το 1 ευρώ και 45 λεπτά. Ας μην μιλάμε για το 1,5 ευρώ, αυτό το αποκλείουμε κατηγορηματικά. Μάλιστα. Αλλά το 1 ευρώ και 45 λεπτά είναι το ταβάνι όμως που θα μπορούσαμε κάπου να το συναντήσουμε εκτός του ιστού της πόλης του Ηρακλείου.
Μάλιστα. Μαζί με αυτά τα οποία ακούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που από σήμερα ξεκινάει η διάθεσή του, να πούμε για άλλη μια φορά, έχουν ξεκινήσει και ακούγονται και εκείνα τα υπόλοιπα που εγώ δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς ισχύει και θα παρακαλούσα πάρα πολύ στη βοήθειά σας, κύριε Κουμουλά, αναφορικά με το τι μπορεί να πάρει ως επίδομα ο κάθε καταναλωτής, ποια είναι τα κριτήρια, ποιους αφορά κλπ. Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Εάν μπορείτε εσείς, παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε μας. Μία πρώτη ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Οικονομικών έχει να κάνει με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με πέρυσι. Ακόμα ανακοινώσεις επίσημες δεν έχουν γίνει, αλλά σε σχέση με την περσινή σεζόν του πετρελαίου, οι οικογένειες που δικαιόντουσαν το πετρέλαιο, το επίδομα της θέρμανσης, θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο όφελος. Νομίζω ότι μεγαλώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Οπότε αυτό δίνει σε οικογένειες είτε μονογονιακές, είτε πολύτεκνες, είτε τρίτεκνες, είτε με δύο παιδιά, και ανάλογα βέβαια με το τι εισόδημα έχουν, να πάρουν μεγαλύτερο ποσό στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και στο επίδομα του πέλετ, του ξύλου και του αερίου. Είναι και στα τρία προϊόντα αυτά επιδοτούνται φέτος το κράτος στους καταναλωτές. Ακριβή όμως ενημέρωση δεν έχουμε ακόμη, διότι δεν έχουν εξαγγείλει από το Υπουργείο Οικονομικών, οπότε είμαστε και εμείς εν αναμονή. Αλλά οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα είναι διευρυμένες. Αν τώρα με ρωτάτε, κατ' εκτίμηση θα είναι, μια οικογένεια θα μπορεί να δικαιούται 100 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης επιδότησης, μπορεί να φτάσει και τα 800 ευρώ. Έχει να κάνει με το εισοδηματικό του κριτήριο, έχει να κάνει με τα τέκνα τους, έχει να κάνει με διάφορες τέτοιες παραμέτρους. Μάλιστα. Σας ρώτησα γιατί, ξέρετε, ακούγεται και αυτό από τη μία ως ερώτημα, οπότε θέλουμε πάνω κάτω να γνωρίζουμε, και από την άλλη επειδή είχαν ακουστεί και διάφορα άλλα και το γνωρίζετε νομίζω, κύριε Κουμουλά, ότι ξέρετε δεν θα ισχύουν τα ίδια με αυτά που ίσχυαν πέρυσι, και ότι θα είναι πιο μικρή η κάνουλα, η στρόφιγγα, ή θα κλείσει περισσότερο των επιδοτήσεων. Γι' αυτό και ρώτησα για να δω τι ισχύει φέτος. Όχι, ναι. Σε σχέση με πέρυσι θα είναι σε καλύτερη κατάσταση όσο αφορά το επίδομα στους δικαιούχους. Θα είναι μεγαλύτερο το ποσό που θα πάρουν. Στην δηλαδή πέρυσι, θα είναι, ναι, περίπου τις τάξεις των 15, ίσως και 20%, αναλογικά πάντα μιλάμε, σε σχέση με αυτά που δικαιούτησαν πέρυσι μια οικογένεια ή ένας δικαιούχος, θα είναι φέτος λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερα δηλαδή τα χρήματα. Οπότε θα μπορεί να βάλει περισσότερη ποσότητα. Τα χρήματα που αναλογούν στην προηγούμενη χρονιά, στην περσινή χρονιά, τα έχουν πάρει άπαντες ή μεταφέρθηκαν και για τη φετινή χρονιά? Όχι, τα έχουν πάρει όλοι. Η τελευταία δόση ήρθε πάρα πολύ βέβαια καθυστερημένα. Αυτό είναι που μας θλίβει γενικότερα, και από πέρυσι το φωνάζαμε και το λέγαμε να ξεκινήσει νωρίς. Τελευταία δόση βάλανε τον Ιούλιο στους τελευταίους δικαιούχους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό, εν πάση περιπτώσει, ναι, μεν τα παίρνουμε, okay, αλλά εμείς τα χρειαζόμαστε τη στιγμή που τα θέλουμε, ώστε να μπορούμε να, και ο καταναλωτής αλλά και οι πρατηριούχοι, να πάνε τα χρήματα στην πραγματική υφή του νοήματος, που σημαίνει να πάνε κατευθείαν στον πρατηριούχο. Το να με αναγκάσεις να βάλω εγώ πετρέλαιο και να περιμένω πότε θα πάρω το επίδομα, ούτως ώστε να το συμπληρώσω στον προϋπολογισμό τον οικογενειακό που από εκεί βγήκε, είναι λίγο άτοπο όταν μου λες ότι η τελευταία δόση είναι τον Ιούλιο. Μάλιστα. Ναι, μεν θα το πάρω, αλλά εγώ το χρειάζομαι το Φλεβάρι, το Γενάρη, το Δεκέμβρη, που τότε κάνει το κρύο και πολύ δε περισσότερο στην Κρήτη. Αυτοί οι μήνες είναι οι πιο τσουχτεροί από πλευράς κλιματικών συνθήκων. Οπότε το να μου το δώσει τον Ιούλιο είναι λίγο άτοπο. Παρά αυτά όμως το παίρνω και αυτό είναι γεγονός. Ναι, όλοι έχουν πληρωθεί. Ωραία. Κρατάω λοιπόν την πληροφορία. Ξεκινάει η διάθεση και να κρατήσει και ο κόσμος. Ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου στο 1,40 τουλάχιστον, ξεκινώντας από σήμερα, επειδή ακριβώς όπως είπατε και στην αρχή, είναι και οι καιρικές συνθήκες τέτοιες που δεν μας έχουν βάλει σε μια άλλη διαδικασία. Βλέπουμε, ακούμε, μαθαίνουμε και μέχρι εκεί, έτσι? Προς το παρόν, ναι, μέχρι εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ανέκαθεν, υπήρχαν οι καταναλωτές, οι πελάτες, ας το πούμε, όλων των συναδέλφων σε όλα τα πρατήρια που δεν τους ενδιαφέρει η τιμή. Πάντα όταν ξεκινούσε η σεζόν του πετρελαίου, πάντα παράγγειλαν πετρέλαιο και πάντα βάζανε πετρέλαιο, είτε αυτή είχε 70 λεπτά, είτε αυτή είχε 1 ευρώ, είτε είχε 1,5 ευρώ, είτε ακόμα και περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Αυτοί δηλαδή οι πελάτες είναι αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει η τιμή. Θέλουν να βάλουν το πετρέλαιο, να έχουν ξενιάσει, ας το πούμε, εντός αγωγικών, ούτως ώστε να μην
ξανασχοληθούν με αυτό το θέμα. Όμως αυτή είναι μια πάρα πολύ μικρή μερίδα. Οι περισσότεροι καταναλωτές είναι στο να ρωτήσουν, να δουν, να γίνουμε και οι μάντιδες όσο αφορά την τιμή, αν στο εγγύς μέλλον θα πέσει, να περιμένουμε, να μην περιμένουμε. Αυτές είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που γίνονται συνήθως σε αυτή την περίοδο. Όταν αρχίσει και πέφτει το κρύο, πέφτει η δερμοκρασία, αρχίζουν οι βροχούλες, τότε είναι λίγο πιο θερμή και λίγο πιο ζεστό το κλίμα, το να αρχίσει πιο ενεργά να διακινείται το πετρέλαιο της θέρμανσης. Μόνο μου φαίνεται φέτος δεν έχουμε να περιμένουμε πτώση της τιμής, κύριε Κουμουλά, το να μείνουμε στο 1,40 μάλλον θα είναι ευχής έργων και πραγματικά θα λέμε ότι θα έχει γίνει το θαύμα, διότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν προϊονίζουν τα καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή, ναι, αυτό. Αυτό είναι γεγονός, αυτό είναι αλήθεια και είμαστε κι εμείς εν αναμονή. Ό,τι είναι να έρθει θα έρθει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς ούτε να είμαστε σε εξελίξεις. Τις περιμένουμε και αναπροσαρμοζόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας, κύριε Κουμουλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Επίσης, καλημέρα. Γεια. Yeah.